Έλα, Στέλιο μου, ξεκίνα εσύ. Να ξεκινήσω, γιατί να μην ξεκινήσω. Τι γίνεται? Αυτό το είχε. Τι γίνεται? Τον πήρε στο βαθμούλι, τη Μαρία. Λοιπόν, κοίταξε, για βγάλε αυτό το τζάκετ, που είναι ωραίο αυτό το σετ κατά τα άλλα, να δούμε τι γίνεται. Ναι. Τι να γίνεται. Κοίταξε να δεις, τώρα η αλήθεια είναι ότι για να επιλέξεις αυτή τη δοκιμασία αυτό το σετ το μαύρο, το οποίο είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις, τα οποία καλά τα έκανες, έπρεπε να μην έχεις άλλη επιλογή. Αχα. Ενώ έπρεπε να επιλέξει ένα πιο ενδιαφέρον σετ ούτως ή άλλως. Για να είναι η εικόνα λίγο πιο. Ναι. Όμως, ας πούμε ότι έχεις αυτό το σετ. Πολύ ωραία γάντια, ωραία παπούτσια, ωραία μαλλιά, ωραίο μακιγιάζ, ωραία σκουλαρίκια. Δηλαδή, όλο αυτό το χαιρετίζεις σωστά σε σχέση με αυτό όλο τον μπουκωμένο που υπάρχει. Μ' αρέσει και ο φιόγκος που είναι σαν ερωνεύεις και λίγο τη Μαρία, τι που είμαι το δώρο σου ήρθα. Ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι αυτό σκέφτηκες. Αλλά... Ταιριάζει ακόμα και με τη σακούλα ο φιόγκος. Αλλά μεταξύ, Μαρία. Αυτό το χρώμα είναι και λίγο... Σόφιο. Ένα λευκό, ας πούμε, θα ήταν καλύτερα. Ένα κόκκινο, ένα μπλερουά, ένα άλλο χρώμα, ρε παιδί μου. Δεν θέλει που πηγαίνει, αναγκαστικά πηγαίνει, γι' αυτό δεν έχει αναγκαστικά παρά. Και εσύ. Εδώ της έβαλε και ένα βαθμό παραπάνω. Άλλος αναγκαστική. Ποιο. Τι. Ναι, μου έβαλε. Τι λες, μουρμουράς εκεί. Τίποτα, συγγνώμη. Θα προσέχω στο μάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχεις νευριάσει? Βγάλε λίγο τους καθρέφτες να μιλήσουμε. Δεν έχω νευριάσει. Έχεις νευριάσει? Νιώθω λίγο παγιδευμένη γιατί έβαλα αυτό τον ένα βαθμό καθαρά που, για λόγους ευγενίας. Το καταλάβαμε με όλους τους τρόπους. Λες δύο συνένα. Αλλά δεν το έκανε για να σε παγιδεύσει, νομίζω. Ναι. Σας λέω πώς νιώθω. Πειράζει που λέω πώς νιώθω. Εγώ πειράζει, σου ρωτάω γιατί νιώθεις έτσι. Όχι, δεν πειράζει, αλλά. Αυτό κάνουμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά ότι. Γιατί νευριάζει. Νιώθω παγιδευμένη, αυτό είπα. Γιατί? Το πρόβλημα ήταν ότι επειδή έκανε αυτή τη χειρονομία, δεν ήθελα να τις βάλω δύο. Αυτό λοιπόν εμένα μου δημιουργεί μία δυσάρεστη αίσθηση, γιατί γενικά θέλω να βαθμολογώ αντικειμενικά. Ωραία. Είμαι τσαντισμένη, αλλά όχι με την Άννα. Με σένα. Happy και birthday. 2-1, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τι έχουμε εδώ? Τίποτα. Δυο σκορπιοί που μιλάνε. Και δεν μου λες, βρε Άννα, τώρα εσύ, γιατί έχει πέσει η μούρη στο πάτωμα? Δεν έχει πέσει. Αλήθεια? Καλά είμαι. Και ο χρόνος στο My Style Rocks και οι μέρες συνεχίζονται. Ένα δύο το βαρετό. Ευχαριστώ πολύ. Το δύο το βαρετό. Έλενα. Άννα, αυτό το παντελόνι και το τζάκετ, το πήρες τώρα? Ναι, πρόσφατα. Ωραία. Έχεις κάπως αδυνατήσει από την ώρα που το πήρες το παντελόνι, γιατί σου είναι λίγο ένα νούμερο μεγαλύτερο? Πραγματικά δεν νομίζω. Όχι, αλλά είναι μεγάλο έτσι σαν ύφο. Ναι, νομίζω είναι το πατρόν που το έχει. Okay. Γιατί πάνω είναι αρκετά στενό. Okay. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ άλλο παπούτσι, να μην είναι γυαλιστερό, γιατί με ενοχλεί. Το ίδιο, αλλά να είναι ματ. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα ο φιόγκος και το ότι είναι έτσι φημέ. Ξέρεις τι δεν μου αρέσει καθόλου? Δεν μου αρέσει το πουλόβερ που φοράς από πάνω από το κάμισο αυτό. Θα ήθελα να είναι διαφανές, να μην το καλύψεις. Να έχεις το φιόγκο που το έχεις. Να λείπει το πουλόβερ. Και όλα καλά και μπράβο για το κόνσεπτ, γιατί αν και δεν το συνέχισες, το κόνσεπτ είναι τολμηρό. Και έχει και γέλιο. Και έχει και πλάκα. Και για μένα στυλ είναι και αυτό. Τα παίρνουμε και όλα πολύ σοβαρά. Εντάξει, λοιπόν, δύο. Ευχαριστώ. Εντάξει, πάμε στον κύριο Καράβα. Έχεις πάρει το πολύ σοβαρό τώρα, Όχι, εμένα μου αρέσει η Άννα σήμερα πολύ. Και το θεωρώ και πάρα πολύ όμορφο ως κίνηση αυτό που έκανες στη Μαρία, αλλά και το look σε σχέση με το που πας. Πας στα γενέθλια της Μαρίας, στο σπίτι της, οπότε εγώ βλέπω και μία... Είμαι σίγουρη που θα αρχίσει να μ' ακουμπάει κιόλας, γιατί... Ακριβώς αυτό πήγα να πω, τις αρέσεις. Βλέπω... Έλεγαν αυτό. Βλέπω μία σύνδεση σε σχέση με το look σου, με αυτά τα οποία λίγο πολύ η Μαρία μας φέρνει κατά καιρούς στο πλατό, όπως
καλή ώρα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Άρα, εμένα στα δικά μου μάτια μου βγάζει και ένα είδος ότι πας να την τιμήσεις. Και έχεις επιλέξει να ντυθείς και κάπως που στη γλώσσα τη δική της. Τι θα ήθελα. Ναι. Αν φορούσες ένα, μια μπότα ρε παιδί μου, αλλά πολύ ψηλοτάκουνη, που θα σου έδινε ύψος και θα έπαιρνε το πέλμα σου πιο κάθετα, το παντελόνι, θα έπεφτε πολύ καλύτερα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θέλω να μου κάνεις μια χάρη, αν γίνεται. Υπάρχει πιθανότητα να γυρίσεις κάπως και να βάλεις όλη αυτή την κατάσταση μέσα στο παντελόνι. Αυτό. Και το πουκάμισο και το πουλόβερ. Δεν νομίζω ότι... Ωραία. Άστο έτσι. Έχει μπει. Σε αυτό που θέλω να δω. Βάλε το τζάκετ από πάνω, όπως ήταν. Α, πιο ωραίο είναι. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Αν θα το δεις τον καθρέφτη σου, θα δεις ότι εκεί που τελειώνει το τζάκετ, ξεκινάει το παντελόνι σου. Άρα υπάρχει μια ενιαία εικόνα που με το ματ το μαύρο από μέσα σπάει. Ναι. Και με ένα σωστότερο παπούτσι θα ήσουν εντελώς. Εντελώς άλλη. That's all, folks. Εντάξει. Ανούλα, μπράβο, μου λείπει λίγο το μπρίο σου. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά πήρες ένα 3 πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο έκανε τελική βαθμολογία να ανέβει στο 9,6. Συγχαρητήρια, Ανούλα. Ευχαριστώ πολύ.